το βραβείο είναι μια αναγνώριση στο πρόσωπο του ανθρώπου που δημιουργήθηκε το βραβείο, του Αλέξανδρου Νταμπουρά, που συμβολίζει στο πρόσωπό του το ήθος, την αφοσίωση, την αγάπη και την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Είναι ένα ταξίδι χαράς που μέσα από αυτό το ταξίδι της απασχόλησης, του να κάνω δηλαδή κάποιο έργο, είναι ταξίδι αυτογνωσίας και χαράς. Άρα μαζί με τους ανθρώπους μου, τους ανθρώπους που είναι και πελάτες μου, έχουμε ένα ταξίδι κοινό, το οποίο απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Άρα η δουλειά είναι το δεύτερο στοιχείο. Η χαρά της ζωής είναι το κινητήριο μου δύναμη και ο έρωτας που έχουμε σε αυτή την ζωή ως στόχο και ως προοπτική. Ανδρώθηκα στην Inter American, ξεκίνησα 25 χρονών, ήμουν ακόμα φαντάρος όταν ξεκίνησα. Αν και έχω σπουδάσει μηχανολόγος, με κέρδισε ο χώρος των ανθρώπων, επειδή αγαπώ τους ανθρώπους και πάντα ήθελα να διεισδύω, να γνωρίζω δηλαδή στο βάθος της ύπαρξής τους και να ανακαλύπτω τα κρυμμένα τους διαμάντια και να χαίρομαι γι' αυτό. Για δεύτερη χρονιά παίρνετε ένα από τα σημαντικότερα βραβεία, ιστορικότερα βραβεία. Τι σημαίνει αυτό για εσάς και πώς το καταφέρατε για δεύτερη συγχωμένη χρονιά? Σημαίνει ευθύνη. Σημαίνει αγάπη για τον κόσμο. Σημαίνει πολλή δουλειά. Σημαίνει ξενύχτια. Σημαίνει να λείπω από το σπίτι μου και από την οικογένειά μου. Σημαίνει όμως και τεράστια χαρά. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος πραγματικά, που για δεύτερη χρονιά κατάφερα να ξανακατακτήσω εντός εισαγωγικών αυτό το βραβείο και έχω βάλει στόχο να το κάνω και τρίτη χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ την οικογένεια της Inter American, διότι είμαστε μια οικογένεια που με τιμά με αυτό το βραβείο και εγώ με τη σειρά μου αυτό που θα κάνω είναι να κάνω τη δουλειά μου όσο γίνεται καλύτερα, που αυτός είναι ο σκοπός, και κάθε χρόνο να προσπαθώ να το ξανακατακτήσω. Και αν δεν τα καταφέρω, πάλι δεν πειράζει. Είναι τόσο ωραίο το ταξίδι σε αυτή τη δουλειά, γιατί είμαι ερωτευμένος με αυτή τη δουλειά, που δεν θα πειράζει, αλλά θα είμαι γεμάτος. Το μέλλον είναι εδώ. Το μέλλον δεν είναι αύριο. Το μέλλον είναι εδώ, έχει σχέση με την τεχνολογία. Μια τεχνολογία η οποία θα πρέπει να βοηθήσει τους συνεργάτες μας προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους. Η τεχνολογία δεν είναι εχθρός. Η τεχνολογία είναι φίλος. Και πρέπει να το καταλάβουν όλοι οι συνεργάτες μας και εμείς τις εταιρείες, προκειμένου να φτιάχνουμε και να τους δίνουμε αυτές τις δυνατότητες, αλλά και οι ίδιοι συνεργάτες μας, ότι η τεχνολογία είναι ο σύμμαχός τους. Γιατί το οποιοδήποτε AI μπορεί να τους βοηθήσει σε πάρα πολλά πράγματα, δεν μπορεί να αντικαταστήσει μόνο ένα πράγμα, μία λέξη, η οποία είναι ανθρώπινη, και είναι η λέξη ενσυναίσθηση. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ένα στοιχείο που μπορεί να το προσφέρει μόνο ο ανθρώπινος παράγοντας. Προτεραιότητες της Inter American ως μια κλασική παραδοσιακή εταιρεία ζωής και υγείας είναι πάντοτε το κομμάτι της ζωής και της υγείας. Όμως, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια όλα τα δίκτυά μας και το δίκτυο agency αλλά και το πρακτοριακό δίκτυο χρόνο με το χρόνο κάνουν καινούργια ρεκόρ παραγωγής στις γενικές ασφάλειες. Άρα εμείς τι θέλουμε? Θέλουμε δίκτυα πωλήσεων τα οποία η παραγωγή τους να είναι ισορροπημένη και τα εισοδήματά τους να είναι ισορροπημένα. Δεν κοιτάμε μόνο παραγωγές, κοιτάμε ανθρώπους. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν ισορροπημένα εισοδήματα γιατί πρέπει να περπατούν σε δύο πόδια. Δεν μπορεί κανένας να περπατάει εισοδηματικά, να τρέφει την οικογένειά του, να δίνει όνειρα και ελπίδες στην οικογένειά του βασισόμενος μόνο σε μία προοπτική γραμμή. Είναι ό,τι πιο αυτοκτονικό μπορεί να κάνει κάποιος. Πρέπει να μάθουν οι συνεργάτες μας να περπατάνε σε δύο, σε τρία, σε τέσσερα πόδια. Είναι καλό για αυτούς και για την εταιρεία φυσικά, αλλά πρώτα απ' όλα για τους ίδιους. Γιατί μειώνει ένα ρίσκο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και το οποίο δυστυχώς τα παραδείγματα του παρελθόντος έχουν δείξει ότι αν κάτι δεν πάει καλά σε μία προοπτική γραμμή, μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες που να διώξει από το επάγγελμα πολλούς ασφαλιστικούς συμβούλους. Άρα η συμβουλή μου είναι: περπατάμε σε όσο δυνατόν περισσότερα πόδια, κάνοντας παραγωγή
σε όσο δυνατόν περισσότερους κλάδους. Η Inter American είχε μια πολύ καλή χρονιά το 2023 και έχουμε και ένα πολύ καλό ξεκίνημα το 2024. Η εταιρεία μεγαλώνει και μεγαλώνει με κερδοφορία σε μια αγορά που δίνει ευκαιρίες αλλά έχει και προκλήσεις. Είμαι πολύ αισιόδοξος για τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι και η οικονομία θα πάει καλά και υπάρχουν πολύ μεγάλες ευκαιρίες για την ασφαλιστική μας αγορά και προφανώς η Inter American είτε είναι και σκοπεύει να παραμείνει πρωταγωνιστής. Το μήνυμα είναι στην κορυφή με τις αξίες σας. Ποιες είναι αυτές οι αξίες και ποιες είναι και οι προτεραιότητες στην επόμενη χρονιά? Οι αξίες της εταιρείας έχουν να κάνουν με την αποφασιστικότητα, με το σεβασμό στον πελάτη, με την έμφαση και την εστίαση στην καινοτομία, με την ομαδική δουλειά. Προφανώς, όπως έχει πει και ο ιδρυτής μας, ο Δημήτρης Κοντομινάς, η Inter American είναι η ανθρωπή της και στο κέντρο όλων είναι προφανώς οι πελάτες μας. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που πέρα από τους οικονομικούς δείκτες, τα περισσότερα ασφάλιστρα, την καλή κερδοφορία. Ίσως ο πιο σημαντικός δείκτης που εγώ παρακολουθώ ανελιπώς είναι ο δείκτης ικανοποίησης των πελατών μας, το NPS, που κυμαίνεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα για την Ελλάδα αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά γενικότερα. Αυτό που διαφοροποιεί την Inter American από άλλες ασφαλιστικές στον χώρο της υγείας είναι ότι πέρα από το ασφαλιστικό κομμάτι έχουμε και τις δικές μας υποδομές στο πρωτοβάθμιο κομμάτι, που είναι και ένας πολύ σημαντικός τρόπος να κρατάμε τους πελάτες μας υγιείς και όσο γίνεται έξω από το νοσοκομείο. Προφανώς κάποιοι θα αρρωστήσουν και θα χρειαστούν να νοσηλευτούν, αλλά η μοντέρνα ιατρική αναπτύσσεται και περιστρέφεται γύρω από την ιδέα ότι θέλουμε να κρατάμε τους πελάτες όσο γίνεται πιο καλά, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη τεχνολογία, ελαφριές δομές και χωρίς να χρειάζεται και ψήλου πίδημα, να το πω έτσι, να νοσηλευτούν. Αυτή τη φιλοσοφία την έχει αγκαλιάσει την American και αναπτύσσει παράλληλα τόσο το ασφαλιστικό της κομμάτι με νέα προϊόντα, όσο και το κομμάτι των υποδομών.